Αγίας Αυτομικρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου, φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου και πάντων των Αγίων και την ψυχήν των εξημών, μεταστάντος δούλου αυτού Ιάσονος πεσόντος υπέρ της πατρίδας ημών, εσσινές δικαίων τάξε, εν κόρπις Αβραάμ αναπαύσε και με τα δικαίων συναρρυθμίσε. Ημάς διελεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. Ιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. Ιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. Διευθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι διακρίθηκε στο αλβανικό μέτωπο και προτάθηκε για την απονομή Χρυσού Αριστείου Ανδρείας. Μάλιστα, λόγω του απαράμιλου θάρρους του, επιλέχθηκε σε μία τόσο κρίσιμη ιστορική συγκυρία για να εκπαιδευτεί στη σχολή της Χάιφας, γνωστή για την εκπαίδευση των μυστικών πρακτόρων. Με βαθιά πίστη στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα ιδεώδη, ασυμβίβαστος με την τυραννία του ναζισμού, ο Ιάσον Καλαμπόκας έδωσε αντιστασιακές μάχες από το αλβανικό μέτωπο, την Κρήτη, τη Μέση Ανατολή μέχρι το κατεχόμενο νησί μας. Πρωταγωνιστής στις πιο δύσκολες αποστολές, κατάφερε πάντα να φέρει σε πέρας το άκρος επικίνδυνο έργο που του είχε ανατεθεί. Τα κατάφερε και στοιχείο και το κατόρθωμά του ήταν μεγάλο και σπουδαίο. Ολοκλήρωσε επιτυχώς την αποστολή του που αφορούσε την καταστροφή της σημαντικής βάσης κατασκοπίας των Γερμανών στο κατεχόμενο Αιγαίο που είχε την έδρα της εδώ στη Χίο. Τραγική μοίρα των ηρώων, τις περισσότερες φορές ο τραγικός θάνατος. Άποψη που επιβεβαιώνεται από τον Ιάσονα Καλαμπόκα αφού χάνει τη ζωή του έχοντας κατορθώσει το ακατόρθωτο. Έχοντας ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία την αποστολή του. Η θυσία του τον κατατάσσει στο πάνθιον των ηρώων μας, ενώ ανεξίτηλο, διαχρονικό και αξιοθαύμαστο είναι το παράδειγμά του. Παράδειγμα και ορόσημο αγώνων και βαθιάς πίστης σε υψηλές ιδέες και ιδανικά. Σήμερα, παρόλο που έχουν παρέλθει 78 χρόνια από το θάνατο του ήρωα αξιωματικού, η ανάγκη πίστης σε διαχρονικές αξίες και οράματα είναι ακόμα πιο επιτακτική ενώπιον των πολλών προσκλήσεων που ορθώνονται στην εποχή μας. Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά επίκαιρο το μήνυμα του ηρωικού αγώνα του Ιάσονα Καλαμπόκα. Αποτελεί εφαλτήριο και πηξίδα έμπνευσης για κάθε προσπάθεια, μικρή ή μεγάλη, για κάθε αγώνα που δίνουμε ατομικά ή συλλογικά για την υπεράσπιση των ιδανικών της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Μεσάνυχτα που ήταν όλα ησυχία, άμα δεν βγαίνει σε εκλογό, σε σκοτάνε οι Γερμανοί. Εμείς πήγαμε στο νοσοκομείο με δύο μέτρα μάντρα, μπροστά ο Ιάσονας, πίσω εγώ, επειδή ήμουν από τη γειτονιά, ήξερα τα. Και άρα μέσα είχαμε τα αντικλητήρια που μας τα δώκε διευθύντρια. Πήραμε τη γυναίκα του Λίναρη. Περάσαμε μέσα στο νοσοκομείο, από το χώρο, από τον Κοφινά και την πήραν τα παιδιά τα άλλα, άλλη ομάδα και τη στείλαμε στη Μέση Ανατολή. Τα εκτελούσαν. Η γυναίκα αυτή μας γέμιζε τις μπαταρίες. Πηγαίναμε στο σπίτι της και στα μπαταρία τσιτίχιδα και ήταν αγωνίστρια. Λέω να τη σώσουμε. Πήγαμε και τη σώσαμε. Yeah. Αλλά ήταν ένας χρυσός άνθρωπος, αγάπης ή τυχείος. Συνεννοήθηκε με τους Γερμανούς να μην τους χτυπήσουμε, να μην βάλουν φωτιά στις δυναμίτες που ήταν όλο μέσα το τρίγωνο, ήταν δυναμίτες. Και έτσι φύγανε οι Γερμανοί και δεν ανετινάξαν το λιμάνι. Αυτά.
Ένιμενε κανένα σε την παρέα μου και εγώ πέρα με τον Αποδάρη λέω θα πάω γιατί είναι η τελευταία χρονιά ίσως είναι 100 χρόνια παρά ένα μήνα. Καταλάβετε.